Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα και στη διάρκεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως τώρα στη Λάρνακα, καθώς έχουμε σύλληψη ενός εκ των ιδιοκτητών του χτήματος Μακένζι και αρχίζει και η προετοιμασία, από ό,τι φαίνεται, για την κατεδάφισή του. Η Κατερίνα Ιωάννου είναι εκεί από πολύ νωρίς το πρωί και παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γύρω στις 8 και 10 χθες το βράδυ, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 44χρονου ενός εκ των ιδιοκτητών, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, του κτήματος Μακένζι, μετά και από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία την Τρίτη 16 του τρέχοντος μήνος, κατά απειλές υπαλλήλου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, όπου και καταχωρήθηκε η υπόθεση εναντίον του. Κατερίνα, τι λέει το ρεπορτάζ για το θέμα της κατεδάφισης του χτήματος Μακένζι, γιατί από τη μια διαβάζουμε ότι κατεδαφίζεται, από την άλλη ότι αρχίζει η προετοιμασία για κατεδάφισή του. Ξεκαθάρισε μας εσύ την εικόνα. Ανδρέα, να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα γύρω στις 6 με 7 το πρωί. Ωστόσο, κάποιων διαδικασιών, η διαδικασία άρχισε γύρω στις 9 το πρωί και πρόκειται για διαδικασία αποσυναρμολόγησης. Έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, θα βγουν όλα τα υλικά, όλα τα πράγματα τα οποία διαθέτει το υποστατικό, και έπειτα θα γίνει η κατεδάφιση εδώ που βλέπετε του χώρου. Είναι κάτι το οποίο, σύμφωνα και με τις αρμόδιες αρχές, θα πάρει κάποιο χρόνο. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και δεν πρόκειται για κατεδάφιση της ίδιας ημέρας. Άρα είναι δεδομένο ότι θα το ρίξουν όμως, Κατερίνα. Μέχρι ότου όμως πρώτα θα τελειώσουν κάποια διαδικαστικής φύσεως ζητήματα και μετά θα το ρίξουν. Δεν βρέθηκε συμβιβαστική λύση. Έτσι είναι, Ανδρέα. Σύμφωνα και με πληροφορίες του Αλφα, αρχικά να πούμε ότι οι ιδιοκτήτες ήρθαν εδώ στον χώρο. Κάποιοι είναι εδώ, είναι φορτισμένοι. Αντιλαμβάνεστε έτσι κι εσείς το λόγο που βλέπουν την περιουσία τους να αξιλώνεται. Ωστόσο, σύμφωνα και με πληροφορίες δικές μας, έχουν έρθει σε επαφή με τον νόμιμο κληρονόμο μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και χθες. Έγιναν προσπάθειες ώστε να κρατήσουν την περιουσία τους. Έγινε έτσι και λόγος να καταλήξουν σε κάποια, τέλος πάντων, συνεργασία, ώστε να μην βρεθούν 30 υπαλλήλοι στον δρόμο, ενώ αυτό είναι και μια επιχείρηση από την οποία είναι η ζήση 6 οικογενειών. Και από την πρώτη στιγμή συνεχίζει να φρουρείται ο χώρος 24 ώρες το 24ωρο από την αστυνομία. Βλέπουμε και πίσω στο περιπολικό. Έτσι έχουν τα πράγματα, Ανδρέα, καθώς από τις 17 Ιανουαρίου του 2019 έγινε η ανάκτηση του τεμαχίου γης και από τότε ο χώρος φρουρείται, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, 24 ώρες το 24ωρο από μέλη της δύναμης. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν παραστεί ανάγκη, παρεμβαίνεις στην εκπομπή και μας ενημερώνεις για οτιδήποτε προκύψει. Πάμε στον Νικόλα τον Ζανέτο. Είχαμε πολύ νεκρό δυστύχημα με ανατροπή λεωφορείου στην Πορτογαλία. Μια τραγωδία πραγματικά. 29 Γερμανοί τουρίστες, 11 άνδρες και 18 γυναίκες βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας, όπου παραθέριζαν. Ο οδηγός έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του λεωφορείου και βλέπουμε και σχετικές εικόνες. Αξίζει μόνο να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας είχε επικοινωνήσει και με την Άγγελα Μέρκελ για να της εκφράσει τα συλληπιτήρια του. Πάμε και στην Έρικα Καβάζη, καθώς αναποδογυρίστηκε όχημα στο δρόμο, πήρε και φωτιά. Έρικα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Σε κινητοποίηση τέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία όταν όχημα αναποδογυρίστηκε στον αυτοκινητόδρομο. Ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε να εξέλθει και ωστόσο στη συνέχεια το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερός. Να πούμε ότι η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ στο σημείο βρίσκονται και μέλη της ηλεκτρονομηχανολογικής υπηρεσίας για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς στο αυτοκίνητο. Ανδρέα.
Ερίκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πλάνα που παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, από αυτό μας περιγράφει η Ερίκα, είναι από την ιστοσελίδα Cyprus Times. Πάμε τώρα σε ζωντανή σύνδεση με τον Γιώργο το Χρυσάνθου, καθώς γίνονται έλεγχοι για επικίνδυνα φορτηγά. Να βλέπουμε τον Γιώργο, του δίνουμε και τον λόγο. Ορίστε, Γιώργο, ο λόγος σε εσάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, εδώ από τον ζυγιστικό σταθμό στα Λατσιά. Σε ποιον από εμάς δεν έχει τύχει να δούμε στον δρόμο ένα φορτηγό, το οποίο με γυμνό μάτι φαίνεται να έχει μια επικινδυνότητα για πολλούς και διάφορους λόγους. Για τον λόγο αυτό, έχουμε καλέσει να είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή τον κύριο Ανδρέα Ορφανίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος ομάδας εποπτών του τμήματος οδικών μεταφορών. Βλέπουμε και σε απευθείας μετάδοση πώς γίνονται οι ελέγχοι. Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς, πέστε μας τι ακριβώς κάνει εδώ το τμήμα οδικών μεταφορών. Εδώ είναι ζυγιστικός σταθμός. Ελέγχουμε το βάρος των οχημάτων. Το βάρος. Τι άλλο ελέγχουμε, δηλαδή ποιες μπορεί να είναι οι κύριες παραβάσεις που μπορούμε να παρατηρήσουμε στα φορτηγά? Οι κυριότερες παραβάσεις που παρατηρούμε στα φορτηγά είναι το υπερβολικό φορτίο και το αγαλύπτο φορτίο. Και ο Ανδρέας μπορεί να πάει να πιάσει κάποια συγκεκριμένα πλάνα με την βοήθειά του. Λοιπόν, όταν λέμε ακάλυπτο φορτίο, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί από ένα φορτηγό? Ένα φορτίο το οποίο είναι ακάλυπτο μπορεί να διασκορπίζεται στον δρόμο για να προκαλέσει πρόβλημα στους άλλους οδηγούς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει άμμο μέσα η οποία να διασκορπίζεται στον δρόμο? Μπορεί να έχει άμμο, μπορεί να έχει σκύρα, τα οποία να διασκορπίζονται. Ή και κάποια πιο βαρετά υλικά. Για παράδειγμα, έχουμε δει πολλές φορές στους αυτοκινητόδρομους να μεταφέρουν κάποια σίδερα ή οτιδήποτε τα οποία να μην είναι σωστά δεμένα, για παράδειγμα. Ναι, υπάρχει και το θέμα της μη ορθής πρόσδεσης στο φορτίο. Ελέγχεται και η ορθή πρόσδεση στο φορτίο. Σε ό,τι αφορά τώρα το βάρος, τι είναι αυτό που παρατηρείτε συνήθως στους ελέγχους? Ελέγχουμε κατά πόσο το βάρος του οχήματος είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια για το κάθε όχημα. Και αν δεν είναι, ποιο είναι, δηλαδή, είναι το ποσοστό που μπορεί να κάποιος να προβαίνει σε κάποια παράβαση? Αν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, τότε γίνεται καταγγελία. Αν υπερβαίνει το 15% πέραν του επιτρεπόμενου όριου, τότε το όχημα να κινητοποιείται. Έχουμε και κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς που μπορούμε να δώσουμε για αυτό το ζήτημα από τους ελέγχους που κάνετε εσείς? Πέρσι το 2018 έγιναν 176 καταγγελίες, εκ των οποίων τα 88 οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Τι εννοούμε ακινητοποιήθηκαν? Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν επειδή είχαν υπερβολικό φορτίο πέραν του 15% και τους επιτράπηκαν να συνεχίσουν την πορεία τους μόνο μετά που άδειασαν το περιπλέον φορτίο. Δηλαδή, εσείς σταματάτε το φορτηγό αν έχει επιπλέον φορτίο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε δημιουργεί έξτρα κίνδυνο στον δρόμο γιατί είναι και θέμα φρένων. Τότε, αν δεν φύγει το φορτίο από πάνω, δεν μπορεί να προχωρήσει. Εσείς πώς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία? Ναι, το δίνεται οδηγία, το όχημα να κινητοποιείται. Και είτε ξεφορτώνει το επιπλέον φορτίο επί τόπου, είτε συνοδεύεται στον πλησιέστερο κατάλληλο τόπο για να ξεφορτώσει το φορτίο του. Μάλιστα. Συζητώντας το θέμα το πρωί στο γραφείο και με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Κιμήτρη, μου είπε ότι βλέπει πολλές φορές και στους αυτοκινητόδρομους σε κάποιες γέφυρες να υπάρχουν κάποιες χτυπημένες ταμπέλες στο πάνω μέρος. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι κάποια φορτηγά υπερβαίνουν το ύψος. Πιθανόν να είναι φορτίο που μεταφέρεται και υπερβαίνει το ύψος το φορτίο που μεταφέρεται ο φορτηγό. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χτυπήσει σε κάποια ταπέλα και να δημιουργηθεί έξτρα κίνδυνο. Πιθανόν, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τι θα συμβουλεύατε τους οδηγούς των βαρύων οχημάτων που βρίσκονται στους δρόμους? Ρωτάω γιατί πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι είμαι στον αυτοκινητόδρομο και βλέπω να περνάει από δίπλα μου ένα φορτηγό το οποίο ίσως να οδηγάει ο οδηγός λίγο επικίνδυνα ή να έχει κάποιο επικίνδυνο φορτίο. Εσείς τι τους συμβουλεύετε? Να έχουν πάντα το φορτίο τους μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, να λαμβάνουν όλες τις. Όλα τα μέτρα για ασφαλή μεταφορά του φορτίου τους και να ελέγχουν το φορτηγό τους πριν από κάθε διαδρομή. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, είδαμε και σε απευθείας μετάδοση κάποιους ελέγχους που γίνονται εδώ στο ζυγιστικό σταθμό Λατσιών. Αρκετές οι παραβάσεις, όπως μας είπε και ο κύριος Ορφανίδης, συνήθως για ακάλυπτο φορτίο ή για οχήματα τα οποία έχουν ένα επιπλέον βάρος το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στους δρόμους. Αυτά εδώ από εμάς στο ζυγιστικό έλεγχο που γίνεται εδώ στα Λατσιά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε.